Κάτι αρχίζει να φαίνεται ότι κάπου λίγο η δικαιοσύνη αρχίζει να λειτουργεί αυτόνομη, χωρίς να εμπλέκονται οι πολιτικοί και οι κομματικοί φορείς στο έργο της. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε, κυρία Μπουζούκα, αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πολλά και ένα σημείο το οποίο φαίνεται όλη η πολιτική η οποία ασκήθηκε εδώ και 30 χρόνια. Μια πολιτική η οποία στηρίχθηκε στη διαπλοκή επάνω, και αυτό ακριβώς το θέμα αναδεικνύουμε με επίκαιρη ερώτηση την οποία κάνει ο πρόεδρός μας προς τον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει. Τη διαπλοκή ανάμεσα στις τράπεζες, στο πολιτικό κατεστημένο και στο πολιτικό σύστημα, στο πολιτικό χρήμα, ανάμεσα, αν θέλετε, και στα μέσα μαζικής και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ο κύριος Γεωργιάδης από το 25 ευρώ προσδοκούσε να πάρει 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που λένε ότι ζημιώθηκε το ταχυδρομικό μεταβλητηριακτήριο, 400 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω ότι η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος επί τόσα χρόνια πρέπει να σταματήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται μόνο με εισαγγελικές αυτές. Κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη μου την προσωπική, χρειάζεται πολιτική λύση και πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Την οποία θεωρώ ότι τα δύο κόμματα τα οποία εναλλάχθηκαν στην εξουσία τα 30 χρόνια δεν μπορούν να τη φέρουν. Και εσείς πώς θα τη φέρετε, κύριε Μανατίδη, ποιο είναι το μοντέλο που προτείνετε? Κύριος Στασινόπουλος, πάνω σε αυτό, ποιο είναι το μοντέλο που προτείνετε πάνω στο συγκεκριμένο? Η πολιτική αλλαγή, η οποία πρέπει να γίνει, είναι θεσμική πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δηλαδή, για τις τράπεζες. Το πώς ακριβώς χορηγούνται, καταρχήν είναι το πώς βλέπουμε οι τράπεζες να λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζες, μιλάμε εμείς για εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση των τραπεζών. Και εκεί έρχεται ένας πολίτης, εκεί έρχεται, κύριε Μανατίδη, για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, έρχεται ένας φορολογούμενος πολίτης και λέει: αν βλέπω εγώ σε μια δημόσια κρατική τράπεζα να γίνεται αυτό το μπάχαλο και αυτή η μεγάλη απάτη και απληστία των δισεκατομμυρίων τα οποία δίνονται χωρίς εγγυήσεις, τι θα γίνει άμα γίνουν όλες κρατικές? Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχουν από τη Βουλή θεσμοί οι οποίοι θα τα ελέγχουν. Για παράδειγμα, προμήθειες. Τώρα θα φέρει ο κύριος Αβραμόπουλος για να δει ότι στις επιτροπές της Βουλής, όπου να ελέγχονται από όλα τα κόμματα, γιατί τόσα χρόνια δεν ερχόταν. Μάλιστα. Δεύτερο παράδειγμα, να σας πω, και το οποίο ο κόσμος όντως έχετε και έχει δίκιο ο κόσμος. Λίστα Λαγκάρντ, ο κύριος Στασινόπουλος, ο γραμματέας του ΣΔΟΕ, στη Βουλή είπε ότι 54.000 Έλληνες από το 2008 μέχρι το 2011 βγάλαν έξω 54 δισεκατομμύρια. Εκ των οποίων τα 22... Υπήρξε διευκρίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών για να... 54... Μισό λεπτό, για να το λέμε σωστά, κύριε Μανατίδη. Είπε ο κύριος Στασινόπουλος ότι 54 εκατομμύρια ήταν τα εμβάσματα. Δισεκατομμύρια ήταν τα εμβάσματα που βγήκαν στο εξωτερικό και ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει διευκρινιστική διόρθωση. Ναι. Γιατί είναι πολύ κομβικό σημείο, για να μην γίνονται λάθη. Μιλάμε για 54.000 εμβάσματα. Εμβάσματα. Αφήστε το πολύ λοιπόν απ' έξω. Από αυτά όμως το κύριο που είπε ο κ. Στασινόπουλος είναι το εξής: ότι τα 22 δισεκατομμύρια δεν δικαιολογούνται. Μάλιστα. Και φτάνουμε στη λίστα Λαγκάρντ, η οποία ουσιαστικά ελέγξανε 6 υποθέσεις ή 15. Και στη λίστα Λαγκάρντ, κύριε Ντόλιο, έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα καθίσει στο σκαμνί του ειδικού